ακριβώς απέναντι μένω στην πολυκατοικία. 3 παρά 10 τράνταξε ολόκληρη η πολυκατοικία. Ερχόταν το αυτοκίνητο αυτό, πέρασε όλο το κράσπεδο, αυτό μπήκε μέσα. Βλέπουμε ένα τροχό να περπατάει στα 300 μέτρα. Βρήκε άλλο αυτοκίνητο πιο πάνω, το οποίο περίπου το έχει διαλύσει και αυτό. Δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια αυτό που συμβαίνει. Και ευτυχώς που δεν υπάρχει πεζός, δηλαδή είναι τέτοιες οι ώρες, δεν ξέρω τι, που δεν υπάρχει πεζός γιατί θα τον έχει διαλύσει. Μιλάμε για μεγάλες ταχύτητες. Για μεγάλες ταχύτητες έχω χάσει 2 αυτοκίνητα εδώ, από αυτή την πλευρά. Το πέταξα, ειλικρινά τα πέταξα, 2 αυτοκίνητα τα πέταξα. Δεν υπήρχαν σταθμευμένα άλλο, έσπασα τα κάγκελα, μπήκε μέσα και έκανε αυτό το χαμό που έχει κάνει στο... Δραματίζεις το παράδειγμα. Δεν νομίζω, τον είδα με κάποια αίματα στο κεφάλι, είχε επαφή με το περιβάλλον. Οπότε και η κάτι και το περιβάλλον. Και η κάτι και αγιό, ακούστηκε το θόρυβος αυτός, ήταν τόσο δυνατός, λες, χαλάει ο κόσμος, ας πούμε. Από αυτή την πλευρά όλοι ήρθαν, από την άλλη πλευρά, πάρα πολλοί κόσμος. Όχι, της συγκατοίκου μου στην πολυκατοικία, έπαθε ζημιά. Σε πόσα μέτρα από εδώ? Στα 300 μέτρα. Περπατούσε ένας τροχός να περπατάει, να βλέπετε ένα τροχό 3 παρά 10 να περπατάει. Τι λέτε για όλα αυτά που συμβαίνουν? Πρέπει να μειωθούν οι ταχύτητες. Δεν ξέρω αν θα πρέπει οι δήμονες να αποπανθούν και να μπουν και άλλα φανάρια όπως έχουν μπει παραπάνω. Κάτι πρέπει να γίνει πάντως, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά. Το φαινόμενο δεν είναι το ορεινό. Αυτό συμβαίνει όσα χρόνια κάθομαι εγώ εδώ. Κοίταξα, εγώ ήρθα στο μαγαζί σήμερα το πρωί και αντίκρισα αυτό που βλέπετε. Βάσει των άλλων κατοίκων εδώ πέρα, των γειτόνων στην περιοχή, το αυτοκίνητο έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα και προσέκρισε ακριβώς εδώ πέρα. Βλέπετε εδώ πέρα τη συγκεκριμένη ταχύτητα. Αυτό ήταν σχετικά αναμενόμενο να συμβεί. Ο δρόμος αυτός έχει πρόβλημα. Δεν μπορεί να είναι ταχύτητα κυκλοφορία. Πρέπει να γίνει κάτι, πρέπει να επιβραδυθεί το όριο ταχύτητα, να μπουν σαμαράκια, δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Αλλά βάσει αυτού, ας πούμε ότι μπορεί να βγει κάτι καλό για να μην θρυνήσουμε στο αύριο με ανθρώπινες ζωές. Ο άνθρωπος αυτός σώθηκε από θαύμα, που είναι και το βασικότερο, ότι ζει το παιδί και είναι όλα καλά. Τώρα από εκεί πέρα θα καταγραφούν οι ηλικίες μήνες, η αστυνομία έχει καταγράψει το συμβάν. Κάτι πρέπει να γίνει με τον δρόμο εδώ πέρα. Ο καθένας έρχεται και επιδεικνύει, όπως είπε και ο γείτονας εδώ, τις αγωνιστικές του ικανότητες σε αυτό το δρόμο. Αύριο μεθαύριο μπορεί να μείνει το μαγαζί, μπορεί να είναι ένα παιδί που περνάει το δρόμο, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Τώρα από εκεί πέρα τι να σου πω, σε επιληφθεί ο Δήμος. Εδώ πέρα βλέπετε ακριβώς τι έχει συμβεί. Εύχομαι να μην θυμίσουμε ανθρώπινες ζωές και να γίνει τίποτα χειρότερο στο μέλλον. Αυτό μόνο. Ναι, έχουν γίνει πολλές συζητήσεις εδώ πέρα. Έχουν πάρει πολύ μεγάλη καταστροφή, όπως βλέπετε και εδώ. Περιμένω τώρα την αστυνομία που έχει καταγράψει συμβάν τις ασφαλιστικές να καταγράψουν. Δεν γνωρίζω να σου πω κάτι άλλο, γιατί είμαι αρμόδιος να σας απαντήσω εκεί. Το θέμα εκτός από αυτό, εκτός από τη ζημιά που έχουμε υποστεί εδώ πέρα σαν επιχείρηση, το καλό είναι ότι δεν θρυνήσαμε ανθρώπινες ζωές και εύχομαι στο μέλλον να γλιτώσουν ανθρώπινες ζωές με την παρέμβαση του Δήμου ή κάποιοι υπευθύνοι εδώ πέρα να δούμε τι θα κάνουμε με τον δρόμο να λυθεί αυτό το πρόβλημα.